Πάμε τώρα μέσω Skype να συναντήσουμε τον ανώτερο μετεωρολογικό λειτουργό Φίλιππο Τίνδιο για να δούμε μεταξύ άλλων με τι καιρό θα μας κάνει ποδαρικό Νοέμβριος. Καλησπέρα σας, κύριε Τίνδιε. Καλό σας βράδυ. Πολύ απότομα περάσαμε, θα λέγαμε, από την καλοκαιρία στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έπεται συνέχεια. Δεν θα έλεγα ότι έχει αλλάξει σημαντικά ο καιρός μας. Ναι, είχαμε μια διαταραχή που μας άφησε βροχές. Εκτός των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων που είχαμε χτες το βράδυ, οι υπόλοιπες βροχές ήταν συνηθισμένες, με κανονικές ποσότητες βροχής για την εποχή. Δεν είχαμε άλλες καταιγίδες έντονες. Όντως το χτεσινό όμως ήταν ένα ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο, το οποίο ελπίζουμε να μην επαναληφθεί τις επόμενες μέρες, όπου ο καιρός μας είναι επανομοιότυπος. Μιλούμε για μεμονωμένες βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικής καταιγίδας μέχρι και την Τρίτη. Και από την Τρίτη και μετά? Από την Τρίτη και μετά θα ανέβουν σταδιακά και οι θερμοκρασίες και θα περάσουμε σε κυρίως έθριο καιρό, με ψηλές νεφώσεις κυρίως, για τις επόμενες αρκετές ημέρες. Δηλαδή επανερχόμαστε στις άνυδρες συνθήκες και τις ψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή είναι η γεύση του χειμώνα που πήραμε. Μέχρι στιγμής, ναι, είμαστε σε πολύ χαμηλές ποσότητες βροχόπτωσης. Μέχρι την Παρασκευή είχαμε πάρει το 15% της κανονικής ποσότητας για το μήνα. Με τις χτεσινές και τις σημερινές βροχές θα ανέβει κάπως το ποσοστό, αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε αν μέχρι την Τρίτη που θα έχουμε βροχοπτώσεις θα είναι απλές βροχοπτώσεις ή ενδεχομένως να έχουμε και τέτοιες παροδικές αλλά έντονες καταιγίδες? Απολογούμε, σας έχασα. Μπορείτε να επαναλάβετε? Ναι, βεβαίως. Λέω, μας είπατε ότι μέχρι την Τρίτη ο καιρός θα είναι επανομοιότυπος. Θα έχουμε απλές βροχοπτώσεις ή τέτοια παροδικά έντονα καιρικά φαινόμενα? Οι καταιγίδες είναι πάντα έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει πιθανότητα και όπου έχουμε εκδήλωση καταιγίδας αναμένονται ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα, έντονη βροχόπτωση για λίγη ώρα αλλά σε πολύ ψηλό ρυθμό, ηλεκτρικές εκκαινώσεις, κεραυνή δηλαδή, ενώ το χαλάζει, για να σας πω χαρακτηριστικά, χτες όταν συζητάγαμε την πρόγνωση του φαινομένου ήταν πολύ απίθανο να δούμε χαλάζει, παρόλα αυτά τα προγνωστικά μας στοιχεία διαψεύστηκαν και πήραμε το χαλάζι που είδαμε στην οθόνη πριν λίγο. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Και αλήθεια, κύριε Τίνδιε, αυτές οι απότομες εναλλαγές του καιρού είναι προφανώς σημεία των καιρών και οφείλονται και στην κλιματική κρίση, έτσι? Σύμφωνα με τις προγνώσεις για τις κλιματικές μεταβολές, φαίνεται ότι ο καιρός μας αλλάζει έντονα φαινόμενα για σύντομα χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στην κλιματική μεταβολή. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες είχαμε πάρει και σε άλλες χρονικές περιόδους. Απλά τώρα βλέπουμε στην πλειοψηφία τους τα συστήματα που μας επηρεάζουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Πολύ έντονα και σύντομα. Μάλιστα. Πάντως, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα ήθελα και έτσι ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, καθώς έχουμε και την κρίσιμη διάσκεψη για το κλίμα στην Γλασκόβη. Θα τα δούμε όλα βεβαίως στην συνέχεια, αλλά είναι μια συνάντηση στην οποία αποφασίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ πώς θα πορευτούμε από τούδε και στο εξής. Σίγουρα η ανθρωπότητα πρέπει να δράσει. Το θέμα είναι τα συμφέροντα που υπάρχουν πίσω από τις πολιτικές αποφάσεις και το πώς θα αποφασίσει ο σύγχρονος κόσμος να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες περιοχές να καλύψουν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με την όποια μετάβαση στις ήπιες μορφές ενέργειας. Δυστυχώς δεν είναι απόλυτα όλα προς την κατεύθυνση της διάσωσης του πλανήτη. Πρέπει να διασώσουμε και ορισμένα άλλα πράγματα, τα οποία κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες φροντίζουν να διαφυλάσσουν καλά. Ξεκάθαρο. Κύριε Τίνδιε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Καλό βράδυ.